Μάνα, μια μαγική λέξη. Όλοι την έχουμε πει. Στα δύσκολα, στα όμορφα, ήταν εκεί. Και όταν μεγαλώνουμε, θέλουμε να την ακούσουμε να μας τη λένε. Άλλες φορές είναι δύσκολο και άλλες φορές είναι εύκολο. Η μαμά όμως είναι πάντα μόνο μία. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μανούλες που είναι ένα βήμα πριν έρθει το αγγελούδι τους στη ζωή ή έχουν μόλις γεννήσει. Και ας ξετυλίξουμε το παραμύθι της ζωής τους ξεκινώντας από τις μελλοντικές μανούλες που έχουν και τη μεγαλύτερη αγωνία. Σάκης Ρουβάς, Κάτια Ζιγούλη. Όλα ξεκινήσανε από ένα χαστούκι. Και μετά ήρθε το πρώτο ραντεβού. Η σχέση, η αγάπη και ο πρώτος καρπός του ερωτά τους. Η μικρή Αναστασία. Είναι η πιο όμορφη εμπειρία στη ζωή σας τώρα. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν περιγράφεται. Θέλουμε φιλί, Σάκη. Μας αξίζει ένα φιλί τόσες μέρες. Ένα φιλί στην Κάτια θέλουμε να δούμε. Όλη μέρα. Τι φιλά όλη μέρα. Στις 14 Νοεμβρίου έκανε αισθητή την παρουσία της και τρέλανε τον μπαμπά Σάκη Ρουβά. Η οικογένειά τους ολοκληρώνεται με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους που φήμες θέλουν να είναι αγόρι. Η Κάτια Ζιγούλη διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της και το ζευγάρι δεν ήθελε να πει το παραμικρό ούτε σε φιλικά πρόσωπα μέχρι η Κάτια να μπει στον τέταρτο μήνα. Εμείς δεν έχουμε παρά να τους ευχηθούμε με ένα πόνο και κορίτσια, ο Ρουβάς Τζούνιορ έρχεται. Σε έχω φέρει από το απόγευμα και σε έχω κουράσει πάρα πολύ και έχω τύψει. Δεν είμαι άρρωστη, έγκυος είμαι. Φέγγι Ζήνα, Γιώργος Λύρας. Εκείνος λίγα χρόνια μεγαλύτερός της, με εμπειρία. Εκείνη, όμορφη νεαρή τραγουδίστρια και η Πέγγι γοητεύεται. Ερωτεύονται, δουλεύουν μαζί και ο γάμος έρχεται μετά από αρκετά χρόνια με κουμπάρο τον ανατρεπτικό Ηλία Ψινάκη. Η ευτυχία τους ολοκληρώνεται με ένα μωράκι που τόσο και οι δύο ήθελαν. Η Πέγγι διανύει τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και φήμες θέλουν να είναι κορίτσι. Όσο για το όνομα αυτής, ο κουμπάρος Ηλίας Ψινάκης έχει βρει ήδη το όνομα. Εγώ θα τη λέω Ηλέκτρα. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στη γλυκιά Πέγγι και στο Γιώργο Λύρα ό,τι καλύτερο για την πριγκιπισούλα τους. Έχουν πάει, δόξα στο Θεό, Παναγία μου, και ευχαριστώ το Θεό ειλικρινά τόσο πολύ που έχουν πάει όλα καλά. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, οι εξετάσεις μου είναι καλές, το κοριτσάκι είναι μια χαρά, μεγαλώνει. Η αλήθεια είναι ότι θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρούμε ένα όνομα, το οποίο δεν θα είναι μάλλον. Θέλουμε να είναι κάτι πιο ιδιαίτερο, να είναι έβυχο όνομα, ναι, και να είναι και καλότυχο. Κατερίνα Καραβάτου, Κρατερός Κατσούλης. Η Κατερίνα γνωρίζει τον Κρατερό έτσι απλά πριν από 7 χρόνια, όταν έρχεται από Θεσσαλονίκη για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα. Και τότε η φλόγα δεν ανάβει, γιατί η Κατερίνα είναι σε άλλη σχέση. Το Πάσχα του 2009, σε μια εκδρομή στην ορεινή Αρκαδία, έτσι απλά ο ένας βρίσκει στον άλλον αυτό το κάτι. Ερωτεύονται, συγκατοικούν και ο καρπός του ερωτά τους θα έρθει σε περίπου 1,5 μήνα να τους αλλάξει τη ζωή. Και ο Κρατερός τώρα πια θα έχει 2 γυναίκες. Και τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Όσο και το γάμο, τέλος του μήνα θα γίνει ο πολιτικός και του χρόνου το καλοκαίρι γάμος και βάφτιση μαζί. Άντε και με ένα πόνο. Δέσποινα Καμπούρη, Βαγγέλης Θερασιάδης. Όλα ξεκινήσανε πριν από 2,5 χρόνια μέσω μιας κοινής φίλης της Δέσποινας και του Βαγγέλη. Βρεθήκαν στον ίδιο χώρο και ο ένας βρήκε στον άλλον ό,τι ακριβώς έψαχνε. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα συγκατοικήσανε σε ένα μοντέρνο κομψό διαμέρισμα στα νότια προάστια. Και έτσι ξαφνικά η οικογένειά τους θα μεγαλώσει και θα γεμίσει ροζ καρδούλες και καλά καταλάβατε. Σε 1,5 μήνα η Δέσποινα και ο Βαγγέλης θα κρατάνε στην αγκαλιά τους τη μικρή πριγκιπισούλα τους. Όσο για την πρόταση γάμου, ήρθε την παραμονή της πρωτοχρονιάς και ο γάμος μαζί με τη βάφτιση του χρόνου το καλοκαίρι. Γιώργος Λιανός και Ανθή Ανδροτζάκη γνωριστήκαν στην Ελλάδα σε ένα ταξίδι της Ανθής από την Αμερική. Ερωτευτήκανε και ραυνοβόλα. Εκείνος της κάνει πρόταση γάμου. Παντρεύονται και μετά από ένα χρόνο αναμένουν το πρώτο τους παιδί σε λίγους μήνες. Όσο για το φίλο, φυσικά κοριτσάκι. Το έμαθαν λίγο πριν αναχωρήσουν για ένα ταξίδι τους στην Αμερική. Εμείς ευχόμαστε στην Ανθή και στο Γιώργο με ένα πόνο.
Ήρθε η ώρα για τις φρέσκες μανούλες. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε από τη δικιά μας νέα μανούλα, Όλγα Λαφαζάνη, που στις 14 Απριλίου γέννησε σε γνωστό μαιευτήριο των Αθηνών την πανέμορφη κορούλα της, που ζύγιζε 3 κιλά και 456 γραμμάρια. Δίπλα της ο σύζυγός της Νίκος Οικονόμου. Το ζευγάρι πλέει σε πελάγι ευτυχίας και προγραμματίζει θρησκευτικό γάμο με παρανυφάκι τη γλυκιά κορούλα τους. Σε μηχανία που επέστρεψα. Ναι. Πώς θα κυλάξεις? Από τη μία χαίρομαι. Ναι. Και από την άλλη το μυαλό μου είναι στο σπίτι. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό. Εντάξει, σαράτησε το μωρό τώρα, οπότε επιτρέπεται να. Όσο για το τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη δικιά μας Φέη Σκορδά, που έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, τον άντρα της ζωής της. Μετά τον Γιώργο, φυσικά. Στις 19 Απριλίου, λοιπόν, γέννησε το μοναχογιό της, που ζύγιζε 3 κιλά και 250 γραμμάρια. Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή και ήταν εκείνος που έκοψε και τον ομφάλιο λόρο. Το όνομα αυτού, Γιάννης. Όσο για τη Φέη, ζει μοναδικές στιγμές και είναι ολοκληρωτικά δοσμένη στο αγγελούδι της. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε σε όλες τις γυναίκες να μην το βάζουν κάτω και σύντομα να κρατάνε στην αγκαλιά τους τα μικρά τους αγγελούδια. Και κορίτσια, δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το κλάμα και την αγκαλιά ενός μωρού.